υπάρχει μια πολύ καλή διοργάνωση και νομίζω πως αυτό θα γίνει. Εύχομαι να γίνουν αγώνες στους οποίους οι πρωταγωνιστές θα είναι αποκλειστικά οι αθλητές και οι προπονητές των ομάδων. Επίσης, εύχομαι υγεία σε όλους τους αθλητές να ξεκινήσουν για τέτοιο τουρνουά υγιείς όλοι. Και πιστεύω ότι το επίπεδο θα είναι τέτοιο, το οποίο θα ικανοποιήσει όλους όσους παρακολουθήσουν τους αγώνες, είτε από το γήπεδο είτε στην τηλεόραση. Εύχομαι, ανεξάρτητα με το ποιος θα κατακτήσει το κύπελλο, ο νικητής να είναι το άθλημά μας, γιατί αυτή την εποχή νομίζω ότι χρειάζεται μια καλή εικόνα προς τα έξω, ώστε να φέρουμε ξανά τον κόσμο, να γεμίσει το γήπεδο την πόλη, όπως συνέβαινε κάποτε σε όλη την Ελλάδα, και αυτό οι αθλητές νομίζω θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Λιπάρδας που σε συνεργασία με την Ομοσπονδία θα λαμβάνει διοργάνωση του Παναγκόρ. Μία διοργάνωση στην οποία η Κηφισιά τα τελευταία χρόνια είναι συνεπής στο ραντεβού της, είτε σε τελικούς σε Final Four κυπέλλων είτε σε League Cup και πρωταθλήματος. Αλλά αυτή η διοργάνωση για εμάς φέτος είναι ξεχωριστή, διότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες στην αρχή. Δεν ξέραμε αν θα υπάρχει ομάδα. Ξέρετε καλά αυτό. Και θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Είμαστε διψασμένοι για μια διάκριση και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της ομάδας, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας κάθε μέρα στο γήπεδο και μας στηρίζουν και το νιώθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πολύ σε αυτό από τα κομιτελίδια που γεννήσαμε μερικά παιδάκια. Αυτό είναι μεγάλο κέρδος για το ελληνικό πολύ, γιατί πιστεύω άμα 10-15 παιδάκια φέρνουν μετά στο βόλεϊ και αφού του γονεί που θέλουν να παίξουν βόλεϊ, να μάθουν να παίξουν βόλεϊ, θα είναι μεγάλο κέρδο για το ελληνικό βόλεϊ. Αυτό είναι θέλω να σταθώ εγώ. Ότι χρειαζόμαστε αγωνιστικά παιδιά που πραγματικά σου δεν έχουν. Δεν έχουν μικρά παιδάκια που ασχολούνται με το βόλεϊ. Σοβαρά να σου πούνε, θέλω να σου πούνε. Αν μπορούσε να τα λίγο. Προσπαθώ. Εκεί θέλω να σταθώ στα μικρά παιδάκια. Μακάρι το γήπεδο να γεννήσει με μικρά παιδιά, θα είναι μεγάλη χαρά για όλους εμάς τους προθλητές να δούμε αυτό το θέμα. Για αυτούς είναι η γιορτή του Βόλου. Για εμάς είναι ένας στόχος. Όχι μόνο για εμάς, για τον Ολυμπιακό, για τις ομάδες είναι ένας στόχος που το θέλουμε πάρα πολύ. Ένα κύπελλο που ο Ολυμπιακός θέλει να γυρίσει στους τίτλους. Είμαστε ψαχμένοι, το θέλουμε πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα τα χαμογελάσουμε. Έχουμε μπροστά μας δει. Μπορεί δύο παιχνίδια, μπορεί και να το πω εγώ. Τώρα να κερδίσει ένα τίτλο, θέλει να κερδίσει δύο παιχνίδια. Αυτό είναι το σίγουρο. Είναι σημαντικό να γίνονται μεγάλα γεγονότα αθλητικά και σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια τα περισσότερα Final Four έχουν γίνει στην επαρχία, αλλά θεωρώ ότι και ο κόσμος που ζει στο βόλεϊ που μένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι καλό να βλέπει αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Βέβαια, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένα τέτοιο Final Four με αυτές τις ομάδες θα γέμιζε γήπεδα 10-15.000 θέσεων. Οι ειδικές συνθήκες όμως που επιβαρύνουν στον ελληνικό αθλητισμό μας αναγκάζουν σε ειδικά μέτρα ασφάλειας και σίγουρα να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα και για εμάς τους αθλητές αλλά και οι ομάδες και προς τα έξω να δείξουμε ένα πραγματικά θέμα το οποίο θα μπορούσε το ελληνικό βολή. Δεν ευθύνεται σε αυτό το ελληνικό βολή. Γι' αυτό και εμείς ασχολούμαστε με το αγωνιστικό κομμάτι. Εμείς από ΑΟΚ έχουμε έρθει εδώ για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες και να κερδίσουμε το τίτλο. Όπως έχει έρθει βέβαια και κάθε ομάδα εδώ πέρα, δεν κρυβόμαστε. Κάθε μία ομάδα που συμμετέχει και ειδικά με αυτά τα ονόματα έχει έρθει για να κατακτήσει το τίτλο. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Είναι δύο μέρες. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε. Υπάρχουν ερωτήσεις για να ξεκινήσουμε με το δικό μας. Τι πρέπει να κάνει να πάω και να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και στο Φλίπος, τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να συνεχίσει το σερί. Εντάξει, εμείς σαν κρίνουμε από το τελευταίο Final Four που έγινε στη Σύρο, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε να αλλάξουμε πολλά από το παιχνίδι μας. Ήταν δύο ημέρες στις οποίες η ομάδα έδειξε πολύ καλά. Βέβαια, στο τελικό είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν Ολυμπιακό εξίσου καλό και ιδιαίτερα παθιασμένο, ο οποίος κυνήγησε την ίδια μέχρι τέλους και στο τέλος δικαιώθηκε. Ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι στα κρίσιμα σημεία και γενικά να δείξουμε ακόμα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο από ό,τι δείξαμε
πίσω στο τελευταίο καιρό. Θεωρώ ότι είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση. Η ομάδα και όλοι οι αθλητές έχουν θέληση για διάκριση αυτού του τουρνουά. Και όπως είπα, είναι δύο μέρες. Αν παίξουμε καλά σε αυτές τις δύο μέρες, έχουμε τύχη. Εγώ πιστεύω σε τις διοργανώσεις, τα σελίδα τα ξεχνάμε. Θα είναι σίγουρα διαφορετικός πάω. Θα είναι σίγουρα καλύτερα και μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Από την πλευρά μας εμείς θα συνεχίσουμε να παίζουμε καλύτερα. Θέλουμε να παίζουμε καλύτερα. Πιστεύω ότι βελτιώσουμε ακόμα περισσότερα κάποια πράγματα που είχαμε να βελτιώσουμε. Όμως το ξαναλέω πάλι, εμείς θέλουμε το κύπελλο. Πιστεύω ότι θα είμαστε στο τελικό. Θέλουμε να είμαστε. Και πλώστε τον αριθμό. Καλά, εντάξει, αυτός υπάρχει πρόσωπο, εντάξει, υπάρχει εδώ, εντάξει. Με βάση τη γλώσσα των αριθμών της φετινής περίοδου, η Φυσιά θεωρητικά, επαναλαμβάνω, σε τέτοιο αγώνα δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, είναι λίγο φαβορή σε τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, με βάση τη γλώσσα των αριθμών, έτσι μην παρεξηγηθώ. Αυτό μήπως σας προκαλεί κάποιο άγχος ενός του αγώνα, ότι έχετε, ας πούμε, αυτό το τίτλο μικρού φαβορή, έστω. Φαβορή δεν μπορώ να πω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως λέτε και εσείς, η γλώσσα των αριθμών αυτή τη στιγμή δίνει μία ανοίξη στο Παναθηναϊκό, μία σε εμάς. Ναι, η συνολική εννοώ περίοδο. Η συνολική περίοδο απλά μας έχει πιο ψηλά στην βαθμολογία του πρωταθλήματος από ότι ο Παναθηναϊκός. Έχει χάσει σίγουρα βαθμούς και ο Παναθηναϊκός σε παιχνίδια που δεν έχουμε χάσει, έχουμε χάσει κι εμείς. Θεωρώ ότι είναι ένα ιδιαίτερα αμφίροπο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά στην ερώτησή σας, άγχος δεν υπάρχει καθόλου. Δεν είναι καλό σύμβουλο το άγχος. Έχουμε παίκτες έμπειρους που μπορούν να καταφέρουν μέσα στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα να είναι στις καταστάσεις σωστή. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτό που λέτε το άγχος. Προς το καθηγητό του Παναθηναϊκού, η τελευταία κούπα που πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν το 2010, πάλι σε κύπελλο. Είναι μεγάλο κίνητρο για σένα και την ομάδα σου που να καταρχήσει και πάλι το κύπελλο. Ήταν από 6 χρόνια χωρίς τίτλο. Όπως είπα και τα παιδιά, αυτές τις άλλες ομάδες, όταν πάει σε ένα φάιερ του κυπέλου, είναι δύο μάτσες τα οποία πέφτει μέσα σε κάθε παιχνίδι για την ίδια. Όπως έλεγε και ένας παλιός προπονητής που είχαν, στο βόλιο δεν υπάρχει σοβαρία, σε κάθε παιχνίδι που ξεκινάς για να κερδίσεις. Εντάξει, λίγο πολύ γνωρίζουμε όλη τη δυναμικότητα των ομάδων. Ξέρουμε πού κυμαίνεται η απόδοση κάθε ομάδας και τι δυναμική έχει. Σίγουρα η βαθμολογία του πρωταθλήματος αντικατοπτρίζει κατά κάποιο τρόπο το πόσο μπορούν να ανταπεξέλθουν τα θέσεις ομάδες στα μεγάλα παιχνίδια. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας στόχος ξεχωριστός από το πρωτάθλημα. Θα ήταν ευχής έργων να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή τους τίτλους. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει από πέρυσι μια προσπάθεια να επανέλθει στο σωστό τον δρόμο Παναθηναϊκός, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Αυτό κάποια στιγμή θα γίνει. Και θα γίνει σίγουρα. Τώρα δεν θέλω να απαντώ ότι είναι υπερβολικό η προθέση, γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες που έχουν μέχρι στιγμής παρουσιάσει πολύ καλύτερη απόδοση από εμάς. Απλά εμείς, όπως είπα και πριν, θα μείνουμε σε κάθε παιχνίδι και θα διεκδικήσουμε την νίκη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό στο βόλιο. Με τις δυνατότητες που έχουμε, θα τις διεκδικήσουμε μέχρι την νίκη.